Πάμε στο Λευτέρη τον Αναγνώστου. Είναι μαζί με τον κύριο Χρήστο Κουρνιώτη, μέλος της ΟΛΜΕ, για να κάνουμε μια πρώτη προσέγγιση του θέματος και των αντιδράσεων προκλήθηκαν. Καλημέρα, Λευτέρη. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι εδώ με τον κύριο Χρήστο Κουρνιώτη, εκπαιδευτικό σε 30 χρόνια. Και τώρα, με αφορμή το περιστατικό που έγινε στην Πάτρα και την αποβολή του μαθητή, να μας πει ο κύριος Χρήστος Κουρνιώτης κατά πόσο αυτό το μέτρο με τα ντουλαπάκια που είχε πει εχθές ο κύριος Μητσοτάκης είναι εφαρμόσιμο και ποια είναι η εμπειρία του στον χώρο της εκπαίδευσης. Δηλαδή, θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει κάτι άλλο? Τι προτείνει και η εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με το πρόβλημα που υπάρχει με τα κινητά στα σχολεία? Τα ντουλαπάκια είναι, να πούμε, να μπαίνουν μέσα τα κινητά, να τα αφήνουν οι μαθητές, ναι, ναι, για να μην τους τα κλέβουν, να μην τα αφήνουν οπουδήποτε κτλ. Να κλειδώνονται δηλαδή. Ελάτε, κύριε Κουρνιώτη. Ναι. Είναι η νέα πρόταση που έκανε ο Πρωθυπουργός, η οποία μάλλον δεν θα έχει κανένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα, γιατί πολύ περισσότερο θα προτιμήσουν οι μαθητές να έχουν τα κινητά στην τσέπη ή στην τσάντα παρά να τα παραδώσουν στο διευθυντή, στους άλλους καθηγητές, σε ένα ντουλαπάκι, όπου εκεί πέρα δεν θα έχουν καμία επαφή με το εργαλείο αυτό. Το κινητό είναι ένα, όπως το είπα προηγουμένως, εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το καλό και για το κακό. Μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να επικοινωνήσουν σε ώρα ανάγκης. Σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να είμαστε σε εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, να βοηθήσουμε να βρουν στο ίντερνετ διάφορα στοιχεία, όπως επίσης να τραβήξουν βίντεο, να βγάλουν φωτογραφίες, να κάνουν με αυτόν τον τρόπο bullying σε συμμαθητές και συμμαθήτριές τους κλπ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί χρόνια. Δεν είναι βέβαια το κύριο ζήτημα της εκπαίδευσης. Αλλά προφανώς δεν είναι το κύριο. Είναι ένα από τα θέματα. Ένα θέμα είναι και αυτό, ναι. Έτσι, ένα θέμα είναι και αυτό. Είναι ένα από... Ναι. Είναι ένα από τα θέματα το οποίο πρέπει να το δούμε. Το βλέπουμε χρόνια. Η δικιά μας στάση είναι σαφής και ξεκάθαρη. Τα κινητά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν επιτρέπονται από τους καθηγητές, σε κάποιες περιπτώσεις που σας προανέφερα, και σε καμία περίπτωση για να βγαίνουν φωτογραφίες ή βίντεο την ώρα του μαθήματος, μέσα στην τάξη και μέσα στο σχολείο. Πέραστε μας για την πρώτη αποβολή. Το χειρότερο είναι την ώρα του διαλύματος, βασικά. Γιατί στο διάλειμμα γίνονται όλα. Να. Στο μάθημα είναι πιο ελεγχόμενα τα πράγματα. Την ώρα του διαλύματος, ναι, είναι το θέμα. Προφανώς. Καταρχάς, αρκετά από αυτά δεν γίνονται ούτε την ώρα του διαλύματος, αυτά τα προβληματικά και παραβατικά φαινόμενα, που δεν παρουσιάζονται ούτε την ώρα του διαλύματος, παρουσιάζονται μετά, δηλαδή σε ένα κλειστό σχολείο που μπαίνουν τα παιδιά, έχουν πρόσβαση, δεν είναι δύσκολο, και εκεί μέσα στο σχολικό χώρο, αλλά εν απουσία των εκπαιδευτικών και των σχολικών φυλάκων που ουσιαστικά δεν υπάρχουν, ναι, παρά ελάχιστοι μέσα στα σχολεία. Πέραστε μας για την πρώτη αποβολή, πώς σχολιάζεται. Με τη διαθεσιμότητα που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Πέραστε μας για την πρώτη αποβολή, πώς σχολιάζεται. Οποίο... Να το συνδυάσετε, ναι, ναι, παρακαλώ, με τη στάση των γονέων, οι οποίοι λένε οι γονείς ότι ήταν περίπου καταχρηστικό αυτό. Για πέστε μας λίγο. Ναι. Καταρχάς, για κάθε τέτοια περίπτωση δεν μπορούμε να το γενικεύουμε, γιατί είναι διαφορετικές. Δηλαδή, θα πρέπει να ξέρουμε το συγκεκριμένο γεγονός και τι έχει γίνει και με βάση αυτά που λέγονται από τα παιδιά, από τους μαθητές και με βάση αυτά που λέγονται από τους καθηγητές. Σε γενικές γραμμές θα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, δηλαδή του να λένε οι γονείς πως υπάρχει μια καταχρηστική κατάσταση. Γιατί το κινητό μέχρι τώρα ήταν κάτι με το οποίο δεν ασχολούμασταν σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός και το θεωρούν κεφαλαιόδες ζήτημα για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν διάφορα φαινόμενα μέσα στο σχολείο, είναι λογικό να υπάρχει και μια αντίδραση, συνειδητή ή ασυνείδητη, και από τους μαθητές και από τους γονείς. Οι μαθητές να πούνε, να τώρα είναι μια ευκαιρία να το παίξω πιο πολύ μάγκας και να είμαι αυτός ο οποίος θα σπάσει τον κανόνα, θα σπάσει τον νόμο και να δεχτώ την τιμωρία, γιατί έτσι θα ανέβω στα μάτια των συμμαθητών μου. Και από την άλλη, οι γονείς, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό, και από μια πλευρά αυτό είναι σωστό, δεν θέλουν με κανένα τρόπο το παιδί τους να πειραχτεί, αλλά αυτό συμβαίνει ακόμα και όταν τα παιδιά κάνουν προφανή λάθη, μπορούν να προβαίνουν και σε προφανείς παραβατικές συμπεριφορές. Είναι
μικρά αυτά τα φαινόμενα. Έτσι. Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις σε σχέση με όσα συμβαίνουν καθημερινά στο σχολείο. Κύριε Κουρνιώτη, εσάς διδάσκετε. Διδάσκετε εσείς, είστε καθηγητής σε αυτό. Ναι, είμαι στο σχολείο. Ναι. Σας έχει τύχει ποτέ περιστατικό με κινητό? Ναι. Και? Πολλές φορές. Δηλαδή, τι είσαι? Πολλές φορές, καθημερινά. Δηλαδή, όταν λέμε κινητό, δηλαδή το παιδί να βγάλει το κινητό για να δει τι ώρα είναι, ή να χτυπήσει το κινητό, ή κάποιος να προσπαθήσει να βγάλει κάποιο βίντεο κλπ. Ναι. Αυτά συμβαίνουν. Και τι λέτε εσείς δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές? Τι κάνουμε τότε? Ναι. Κλείσε το κινητό, εάν το παιδί ας πούμε δεν συνετιστεί, μπορεί να κατέβει στον διευθυντή, στη διευθύντρια τέλος πάντων, για να υπάρξει έτσι μια συνέτηση, δηλαδή είναι μια ενουθεσία. Ναι. Μάλιστα. Είστε ψύχρεμη φωνή, ξαναλέω, όμως, ότι πρέπει να σου πω. Λέτε κανονικά πράγματα, προφανή πράγματα, έτσι πρέπει να είναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, δεν είναι ούτε το πρωτεύον. Όχι, αυτό δεν το συζητάμε καν. Είναι ένα θέμα. Είναι όμως ένα φαινόμενο το οποίο οι καθηγητές προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν. Mm-hmm. Είναι καθημερινότητα. Μην λέμε ότι θέλουμε τώρα. Υπάρχουν σημαντικότερα προβλήματα στα σχολεία. Προφανώς υπάρχουν. Κτηριακά, υπάρχουν ελλείψεις. Εμένα μου άρεσε αυτό που λέει, ότι γιατί και εμείς οι γονείς. Έχει δίκιο. Ακόμα και σε προφανείς παραβατικές συμπεριφορές, επειδή είναι το παιδί μας, τα αγαπάμε. Προφανώς. Είμαστε λίγο, μη με αυτό, μη είναι εκείνο και δεν είναι έτσι. Αμφισβητείς το προφανές. Το σωστό για το παιδί είναι να του πεις έκανες λάθος. Σ' αγαπώ για αυτό που είσαι, αλλά έκανες λάθος. Πώς να το κάνουμε, έτσι δεν είναι, κύριε Κουρνιώτη? Συμφωνούμε απόλυτα και πρέπει να καταλαβαίνουν και οι γονείς και οι καθηγητές, γιατί και εμείς δεν είμαστε οι σωστοί και οι αλάνθαστοι, ότι μόνο με τη συνεργασία μεταξύ γονιών, καθηγητών, και τα σκάλων προφανώς τα δημοτικά, αλλά των καθηγητών περισσότερο, επειδή τα παιδιά πια μεγαλώνουν, είναι στην εφηβεία και έχουν τα διάφορα θέματα τους και μάλιστα μέσα σε αυτήν την κοινωνία που ζουν. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε το κοινωνικό πλαίσιο. Δηλαδή, είμαστε σε μια κοινωνία η οποία πλήττεται, βάλλεται από την ακρίβεια, από τη φτώχεια, από τα 1000 προβλήματα, από την ανεργία των παιδιών. Όταν το παιδί ξέρει, ας πούμε, θα βγει από το σχολείο και μπορεί να μην πάει στο πανεπιστήμιο, γιατί θα πρέπει να πάει στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, που είναι και αντισυνταγματικό και παράνομο, έτσι. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Δηλαδή, μια κυβέρνηση η οποία είναι η πιο αντισυνταγματική που έχει περάσει, τα λέω πολύ απλά έτσι, δηλαδή ότι φτιάχνει ιδιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο παραβαίνει το άρθρο 16 που είναι ρητό. Λοιπόν, ζητάει από τους μαθητές και από τους πολίτες να ακολουθήσουν τους νόμους. Είναι λίγο περίεργα αυτά. Οφείλουμε να τους ακολουθήσουμε όμως τους νόμους. Και δεν μπορούμε να περιμένουμε μετά. Ως διδαχή, προφανώς να τους ακολουθούμε τους νόμους. αυτή είναι η δουλειά μας εμάς, ως πολιτών. Και αυτό πρέπει να μεταλαμπαδεύουμε και στα παιδιά. Αυτό είναι το βασικό θέμα το οποίο λέμε στα παιδιά. Αλλά οι νομοθεσίες γι' αυτό αλλάζουν, γιατί είναι ανεπαρκείς, έχουν προβλήματα, δεν ανταποκρίνονται στην κοινωνική πραγματικότητα ή στις ανάγκες των πολιτών. Σωστό. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.